Το εργοστάσιο της Πυρκάλ για πολλές δεκαετίες αποτελούσε ορόσημο για τη βιομηχανική παραγωγή πολεμικών όπλων στην Ελλάδα. Σήμερα, καλείται να αναγεννηθεί εκ νέου και να αναδειχθεί και πάλι ως ορόσημο, αυτή τη φορά της νέας, σύγχρονης εποχής. Τι είναι λοιπόν η Πυρκάλ και τι πρόκειται να συμβεί εκεί? Βρισκόμαστε στην περιοχή του Ιμητού, στις παλιές εγκαταστάσεις του εργοστασίου Αφή Μαλτσινιώτη, που είναι η μητέρα της Πυρκάλ και της σημερινής εταιρείας που προήρθε από τη συγχώνευση Πυρκάλ εδώ. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1874 και αποτέλεσε τον κύριο προμηθευτή πυρομαχικών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, με σημαντικές εξαγωγές προϊόντων σε όλο τον κόσμο. 30 χρόνια μετά την ίδρυσή της, συγχωνεύεται με την ανταγωνιστική της εταιρεία, Αδελφή Μαλτσινιώτη, και η νέα εταιρεία φέρει το όνομα Εταιρεία Ελληνικού Πυρητιδοποιείου και Καλλικοποιείου με το ακρονίμιο Πυρκάλ. Το 1934 περνάει στα χέρια του πρόδρομου Μποδοσάκη Αθανασιάδη, ο οποίος ανέδειξε την εταιρεία σε μια βιομηχανική αυτοκρατορία. Είναι μια εποχή που αναγεννιέται ξανά η εταιρεία. Είναι μια εποχή δημιουργίας που εν τέλει είναι μια εποχή που η ελληνική πολεμική βιομηχανία στηρίζει ενεργά τη συμμετοχή της χώρας στο Δεύτερο Πόλεμο, στην προσπάθεια της χώρας να αμυνθεί στους εισβολείς και στην Ιταλία και στη Γερμανία. Την περίοδο της κατοχής, η Πυρκάλ γίνεται στόχος των Γερμανών, οι οποίοι μετά την ήττα τους αφήνουν το εργοστάσιο κατεστραμμένο. Παρά το μέγεθος της καταστροφής όμως, στις επόμενες δύο δεκαετίες, η Πυρκάλ κατάφερε να αναγεννηθεί και να προοδεύσει, δημιουργώντας νέες εγκαταστάσεις και αναπτύσσοντας νέα προϊόντα. Το 1976, το ελληνικό κράτος ιδρύει την Ελληνική Βιομηχανία Όπλων, εταιρεία ανταγωνιστική ως προς την Πυρκάλ. Μετά από αλλεπάλληλα πλήγματα, η Πυρκάλ κρατικοποιείται το 1982, ενώ το 2004, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της αμυντικής βιομηχανίας, η Πυρκάλ συγχωνεύεται με την ΕΒΟ και δημιουργούν την εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, με βάση στον Ιμητό, το Αίγιο, τη Μάνδρα, το Λαύριο και τα Δερβενάκια. Οι εγκαταστάσεις της Πυρκάλ στον Ιμητό χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή πυρομαχικών φορητού οπλισμού, βομβών, αλλά και μεταλλικών μερών των πυρομαχικών και άλλων κατασκευών. Πρόκειται για μια περίκλειστη έκταση 170 στρεμμάτων μέσα στην πόλη, με 91 κτίρια, στην οποία σήμερα απασχολούνται λιγότερα από 300 άτομα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου είναι η έλλειψη χώρων πρασίνου, όπως επίσης και η έλλειψη χώρων πάρκινγκ, ειδικά μετά την έλλειψη του μετρό. Με σκοπό την αξιοποίηση και την ανάδειξη της περιοχής, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχωρά στην αναμόρφωση του παλιού εργοστασίου της Πυρκάλ. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, που σκοπό έχει την ανάπλαση του χώρου και τη δημιουργία ενός πράσινου πνεύμονα μέσα στην πόλη, αλλά και την απομάκρυνση των επικίνδυνων δραστηριοτήτων της παραγωγής πολεμικού υλικού μέσα στον αστικό ιστό, η οποία θα μεταφερθεί στο Λαύριο. Το σχέδιο προβλέπει να κατεδαφιστούν 66 από τα 91 εφιστάμενα κτίρια, ενώ τα αρχιτεκτονικώς ενδιαφέροντα 25 κτίρια που θα παραμείνουν θα συντηρηθούν και θα αξιοποιηθούν. Ακόμα, θα δημιουργηθούν χώροι και δομές πολιτισμού, ενώ θα κατασκευαστούν επιπλέον 7 βιοκλιματικά κτίρια, τα οποία θα στεγάσουν 9 υπουργεία και 4 υπηρεσίες. Μέχρι τώρα, αυτά τα υπουργεία και υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτα σε 127 κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. Αξίζει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι το ετήσιο κόστος που προκύπτει από τη μίσθωση και τις λειτουργικές δαπάνες των εν λόγω 127 κτιρίων ανέρχεται περίπου στα 33 εκατομμύρια, ενώ βάσει υπολογισμών εκτιμάται ότι σε βάθος 30 ετίας το δημόσιο όφελος από αυτή τη μετεγκατάσταση θα ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πέραν του οικονομικού ζητήματος όμως, πρόκειται να δημιουργηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα κυβερνητικό πάρκο που θα διευκολύνει τις σχέσεις του πολίτη με το δημόσιο και θα αποσυμφορήσει αισθητά το κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, το πιο σημαντικό έργο της αναμόρφωσης του παλιού εργοστασίου της Πυρκάλ είναι ότι μια έκταση 120 στρεμμάτων, περίπου το 80% δηλαδή του συνόλου, θα απελευθερωθεί και θα δοθεί στους πολίτες, δημιουργώντας ένα πνεύμονα πρασίνου μέσα στην πόλη. Συγκεκριμένα, 80 στρέμματα θα διατεθούν για τη δημιουργία πάρκου, ενώ στα υπόλοιπα 40 θα δημιουργηθούν κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες και ποδηλατόδρομοι. Το όλο έργο πρόκειται να κατασκευαστεί με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει το 2023 για να ολοκληρωθεί σταδιακά το 2025 με 2026. Φυσικά, όπως σε κάθε μεγάλο έργο, υπάρχουν και οι πολέμοι του. Η δεδομένη όμως στιγμή είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω και τους δογματισμούς, αλλά και την κουλτούρα του όχι σε όλα. Γιατί το ιστορικό εργοστάσιο της Πυρκάλ, που για πολλά χρόνια αποτέλεσε μια βιομηχανική αυτοκρατορία,
είναι από τα πρώτα μεγάλα εγχειρήματα της χώρας μας για αστική ανάπλαση, εκμεταλλευόμενη σχεδόν παρατημένες εκτάσεις, αλλά και η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια για περισσότερο πράσινο στις πόλεις, που θα δώσει μια ανάσα στον γκρίζο τσιμεντένιο τοπίο.